Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω όλους εδώ, ιδιαίτερα τους φίλους που έχουμε καιρό να τα πούμε από τα μέσα της πρωτεύουσας. Η Δημοτική Πινακοθήκη σε μόλις 3 εβδομάδες μεταμορφώθηκε από το δωμάτιο των παιχνιδιών του Μιχάλη Μανουσάκη σε μία θάλασσα. Λιμάνια του Κωνσταντίνου Βολανάκη, λιμάνια όλης της Ελλάδας, κομμάτια της ιστορίας, θάλασσες ταραγμένες, θάλασσες κυματώδεις, ψαράδες, άνθρωποι του λιμανιού, άνθρωποι του νερού, κομμάτια της ιστορίας μας, όλα αυτά εδώ. Χάρη σε μια πολύ γενναία συνεργασία με το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη και ιδιαίτερα με τον Ναύαρχο τον Πάνο του Λασκαρίδη, με το Αρχηγείο του Ναυτικού, την Βουλή των Ελλήνων και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή είναι μια συνεργασία που ήρθε ως αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η συζήτηση για την έκθεση αυτή ξεκίνησε στο παρελθόν, μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, διακανονισμών. Προφανώς υπήρξαν και αλλαγές που ο COVID επέφερε στον προγραμματισμό όλων μας. Φτάνουμε σήμερα εδώ και υποδεχόμαστε στα Χανιά τον Κωνσταντίνο Βολανάκη. Ο Βολανάκης εμπιστεύει στα Χανιά, όπως πολλούς καλλιτέχνες έφερε η Πινακοθήκη ξανά εδώ στον τόπο τους. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να γίνει εδώ το λιμάνι όπου όλοι οι φιλότεχνοι θα μπορέσουν να κοινωνήσουν τα έργα αυτά. Μας έχουν βοηθήσει ένα πλήθος προσώπων και οργανισμών. Εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο Θοδωρής Κουτσογιάννης στην επιμέλεια τόσο της έκθεσης αλλά και του καταλόγου, η Μαρία Ενιγάδη και βέβαια μια συνεργασία η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αρρωγή του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα το Ναυτικό Μουσείο βρίσκεται δίπλα στην έκθεση αυτή και πώς θα μπορούσε διαφορετικά, γνωρίζοντας πολύ καλά τα θέματα της ναυτοσύνης. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στην τελευταία της επίσκεψη στα Χανιά εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την έκθεση. Τις επόμενες μάλλον εβδομάδες θα έχετε ευκαιρία να την επισκεφτεί και η ίδια, όπως μας είπε, και βέβαια η αιγίδα της είναι κάτι που τιμάει την Πινακοθήκη για δεύτερη φορά. Και αποδεικνύει αυτό που και ο Δήμαρχος είπε νωρίτερα, ότι η προσπάθεια τα Χανιά να αποτελέσουν ένα κεντρικό πολιτιστικό κόμβο της χώρας είναι συνεχής και είναι σε καλό βαθμό.